Ήταν η χρυσή αλλαγή του Νίκου Αναστόπουλου στο Εγάλεο, καθώς πέτυχε τον γκολ της νίκης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στον αγώνα του Άρη με το Χαϊδάρι. Αριανάρα, δεν πεθαίνουμε ποτέ! Μπουκάλι, όχι μέσα, παρακαλώ. Όχι μπουκάλι, κατάξτε μπουκάλι. Πάμε, κάμερα, σε πήρε. Κάνε τίποτα. Τι περιμένετε σήμερα? Τι άγρι μου, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα, χάσουμε. Τρία γκολ θα ρίξουμε εδώ πέρα, έτσι για γαλαμπούρι. Το χολαργό είμαι εγώ. Τι βλέπετε σήμερα? Θα κερδίσει ο Άρης, εγώ πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Οπωσδήποτε. Περιμένουμε την κλήρωση του Σεπτέμβρη, τίποτα άλλο. Για την πρώτη εθνική. Για την πρώτη εθνική φυσικά. Μόνο διπλό έτσι. Δεν έχει τίποτα άλλο, φιλέ. Άμα δεν το πάρουμε, μην γυρίσουμε και πίσω. Θα είναι καθαρό μάτς, γι' αυτό τόσο πιο πολύ ήρθαμε για να ενισχύσουμε την ομάδα. Να πάρουμε το διπλό. Πάσα προς τα δεξιά, καλή στιγμή για το Χαϊδάρι, η σέντρα, κεφαλιά και τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Παόλο Κώστα, Νεμπεγλέρας, έξω από την περιοχή, έκανε ωραία κίνηση, το σουτ. Παόλο Κώστα θέλει να μπει στην περιοχή, μπήκε στην περιοχή, κάνει την παράλληλη σέντρα Νεμπεγλέρας και τελικά είναι το ισοφάρισα από τον Κουκουλιά. Είναι ισοφάρισα από τον Κουκουλιά. Κοιτάξτε εδώ την προσπάθεια τον Παόλο Κώστα, την παράλληλη σέντρα που έγινε, βουλιάζεται ένα φύλακτος με προβολή. Έγινε η σέντρα. Βενίσκος προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο Σκαλμούτσο, κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από το Βελόνι. Ο Βελόνις, η χρυσή αλλαγή και φοβερό φινάλε. Είχαμε πει πριν και πριν ότι πάμε για ένα χιτσκοκικό φινάλε και τι γίνεται εδώ. Ο Βελόνις πάει στην πλευρά των φανατικών οπαδών του Άρη και κοιτάξτε τι γίνεται. Το 2-1, το 1-2 για να ακριβολογούμε στις καθυστερήσεις. Και από μάγρης ο Σκαλμούτσος έπιασε το σουτ. Στην επαναφορά ο Βελόνης έκανε το 1-2. Χαϊδάρι Άρης 1-2. Ο Νίκος Αναστόπουλος στο Χάρι και Τάσο Πακλατζή ήσουν στο Εγάλεο.
Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα για όλο τον Άρη, τους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση, τον κόσμο που έδωσε το παρόν στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης και όχι μόνο αυτούς που ήταν παρόν στο γήπεδο, αλλά και τους φίλους του Άρη στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν παρακολούθησαν μέσα από τη συχνότητα της ΕΤΡΙΑ αυτήν την αναμέτρηση. Ήταν μια δύο εβδομάδες μάλλον με πίεση μετά την ισοπαλία στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι Στέλιο με τον Εθνικό Αστέρα. Ήταν πολύ κρίσιμο το παιχνίδι, ένα από τα πιο κρίσιμα στην ιστορία του συλλόγου. Έφτασε ο Άρης δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος να διεκδικεί την επάνωδό του στην μεγάλη κατηγορία, κάτι που φαινόταν πριν από μερικές αγωνιστικές ημέρες κάτι πολύ εφικτό. Έφτασε λοιπόν να παίξει σε αυτό το παιχνίδι στο Χαϊδάρι, απέναντι στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, την επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία και χρειάστηκε να περάσουν και τα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων από τα πέντε που συνολικά υπέδειξε ο κύριος Μπριάκος για την αναμέτρηση. Ήταν ένα παιχνίδι με πίεση, γι' αυτό και το ξέσπασμα του Έλληνα προπονητή, του 48χρονου προπονητή του Άρη, μετά τον γκολ του Βελόνη που αποτέλεσε την τρίτη αλλαγή, τη δεύτερη μάλλον αλλαγή του Νίκου Αναστόπουλου και αποδείχθηκε χρυσή αυτή η αλλαγή του Χρήστου Βελόνη. Στα τελευταία λεπτά, μάλιστα, ο Αναστόπουλος, Στέλιο, ρίσκαρε, ανακάτεψε την τράπουλα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές αφού δεν είχε 8 βασικούς σε θέσεις που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν είναι η θέση τους, όπως για παράδειγμα τον Κρίστη Βαγγέλη, πότε στα αριστερά, πότε στα δεξιά. Δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να δώσει άλλη οντότητα στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας στο χόρτο του Σταύρου Μαυροθαλασσίτης και στα τελευταία λεπτά ρίσκαρε αφού αγωνίστηκε ουσιαστικά μόλις με έναν αμυντικογενή παίχτη. Αυτό ήταν ο Γιώργος Κολτσίδας και ενώ το παιχνίδι ήταν ρώσικη ρουλέτα. Ο Άρης είχε το προβάδισμα στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είχε την κατοχή της μπάλας, δεν είχε όμως το σκορ. Έπαιξε με 4-5 επιθετικούς. Ο Βελόνης βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και θα λέγαμε ότι λύτρωσε πραγματικά όλη την οικογένεια του Άρη που κατάφερε αυτή η ομάδα να πάρει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο μακριά από την Θεσσαλονίκη. Και η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ για φυσικά, τον Άρη. Φυσικά δεν τελειώνει. Το τελευταίο παιχνίδι με την Κέρκυρα στο Χαριλάου. Σε δύο εβδομάδες είναι ένα ακόμα παιχνίδι, το τελευταίο σε αυτή την περιπέτεια στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο Άρης ήθελε αυτό το παιχνίδι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς, όπως είπα, 8 ποδοσφαιριστές βασικούς που μπορούν να δώσουν άλλη διάσταση αγωνιστική στην ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου. Τα κατάφερε και τώρα πλέον σκέφτεται το επόμενο και τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Κέρκυρας έπειτα από δύο εβδομάδες στο κλειάν της Βικελίδης. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ομάδα του Χαϊδαρίου έπαιξε με πείσμα και με πάθος για το αποτέλεσμα. Το κρατούσε αυτή την ισοπαλία μέχρι και τα τελευταία λεπτά, μέχρι τις καθυστερήσεις. Δεν κατάφερε όμως να αποσπάσει αυτόν τον βαθμό από τον Άρη. Η ομάδα του κύριου Βούζα που αγωνίστηκε με τους βασικούς ποδοσφαιριστές σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια που χρησιμοποίησε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ήθελε το παιχνίδι, δεν κατάφερε όμως να το πάρει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, στα λεπτά των καθυστερήσεων, να πάρει αυτό που ήθελε. Δηλαδή, έστω την ισοπαλία, αν και αδιάφορη ομάδα της Αθήνας. Παίχτηκε ποδόσφαιρο με πάθος, με ένταση και στις εξέδρες. Υπάρχουν κάποια παράπονα, αλλά αυτά γίνονται σε αγώνες με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία, όπως το σημερινό, το χθεσινό αν θέλεις, στην Αθήνα. Αυτό το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Αυτά λοιπόν για την ομάδα του Άρη και να δούμε περισσότερο ρεπορτάζ τώρα από το Εγάλεο. Έπρεπε να περάσουν 93 λεπτά στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης για να φτάσει ο Άρης πολύ κοντά στην άνοδο, στην επάνοδο, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Χρήστος Βελόνης ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Η τρίτη αλλαγή του Νίκου Αναστόπουλου πέτυχε τον νικητήριο γκολ. Η νίκη λοιπόν αυτή σήμερα ήταν αντίρκια, καθαρή, πεντακάθαρη και προλαβαίνω τους ταλαβεριτζίδες οι οποίοι θα πούνε τα διάφορα που λέγαν όλη την εβδομάδα. Και πρέπει να δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια, να δώσω προσωπικά συγχαρητήρια στους παίχτες, οι οποίοι μόνο αυτοί οι συγκεκριμένοι παίχτες, αυτός ο συγκεκριμένος Άρης, πίστευε ότι μέχρι που να σε ρίξει ο διαιτής το παιχνίδι θα κάνουμε τον γκολ. Επειδή λοιπόν ο Θεός από ψηλά βλέπει, δεν του αρέσουν οι αδικίες και οτιδήποτε άλλο, μας δικαίωσε. Κράτησαν ψηλά το επίπεδό τους τόσο σαν άνθρωποι και, τόσο σαν ποδοσφαιριστές. Αγωνιστήκαν απέναντι σε μια ομάδα με όνομα και ειδικό βάρος. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Πιστέψαμε την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό και τα καταφέραμε. Για μας μένει ένα ακόμη παιχνίδι για να πάρουμε την κατηγορία.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα μας έδωσε τη δύναμη που χρειαζόμασταν. Και καταφέραμε στο τέλος και πήραμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Το θέλουμε κοντά μας και θα τον έχουμε, πιστεύω, στο παιχνίδι με την Κέρκυρα για να πανηγυρίσουμε μαζί την άνοδο της ομάδος. Πάμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ καλή ομάδα του Άρη και αυτούς τους καλοθελητές που πάντα ξέρουν περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι περισσεύουν τα συναισθήματα τώρα. Εντάξει, σημασία έχει ότι κέρδισε η ομάδα. Θα λέμε μόλις τη φανά για να φτάσουμε στο στόχο. Έτυχε να είμαι εγώ εκεί, παιδιά, που ήρθα να κάποιος άλλος. Μας έχει τρεις βαθμοί. Πιστεύω να επανέλθουμε στην καλή κατηγορία. Τα λεφτά που δεν θα πάρουν αυτοί, θα τα μοιράσουν στους παίκτες. Λοιπόν, τα τελευταία λεπτά ήταν όχι για καρδιακούς σίγουρα, έτσι. Πιστεύω ότι αξίζει ένα μπράβο στα παιδιά αυτά. Και ακουστήκαν πολλά όλη τη βδομάδα για το μάτσο συγκεκριμένο. Είδαμε ότι η αντίπαλη ομάδα έπεισε λες και ήταν να κερδίσει αυτή την κατηγορία της. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που ενώ βρεθήκαμε και πίσω να χάνουμε στο σκορ, καταφέραμε να το γυρίσαμε. Και πιστεύω ότι τώρα πρέπει και εμείς να ηρεμήσουμε, να χαρούμε. Και έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι και στον χρόνο θα είμαστε. Φέραμε τον Άρη που αξίζει να είναι στην ΑΕΘ. Κερδίσαμε το μάτσο, θέλαμε πάρα πολύ. Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας να ανεβούμε στην ΑΕΘ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο γιατί ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας. Κάτι δηλαδή. Τα δύο τελευταία μάτς ήταν στην έδρα μας, μπορώ να πω έτσι. Στην τρίτη εθνική κατηγορία ξεχωρίζει το στραβοπάτι.